Αν υπόστατες χαρακτηρίζει η Αθήνα τις πληροφορίες περί εντοπισμού στρατιωτικών πληροφοριών στα κινητά τηλέφωνα του Άγγελου Μητρετώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί εξακολουθούν να κρατούνται από την 1η Μαρτίου σε φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, κατηγορούμενοι για παράνομη είσοδο στο τουρκικό έδαφος. Δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτα αναφέρει πως επάνω τους βρέθηκαν ένα κρυπτοτηλέφωνο και δύο κινητά τηλέφωνα, το ένα εκ των οποίων περιείχε αποθηκευμένα στρατιωτικά σχεδιαγράμματα. Τα κινητά τους κατασχέθηκαν ήδη από την ημέρα της σύλληψής τους, ωστόσο έπειτα από τρεις εβδομάδες η εφημερίδα αναφέρει πως ο έλεγχος στο ψηφιακό υλικό συνεχίζεται. Το δημοσίευμα έρχεται λίγο μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ομίλου Ντογκάν, στον οποίο ανήκει η Χουριέτ, στον φιλοκυβερνητικό ομίλο Ντεμιρορέν. Την ίδια ώρα και σε συντονισμό με την Κύπρο, η Ελλάδα απευθύνεται στους Ευρωπαίους εταίρους της για την άσκηση πιέσεων προς την Άγκυρα.